Γεια σας και καλώς ορίσατε σε μία ακόμη παρουσίαση. Είχα καιρό να φτιάξω βίντεο, καθώς δεν υπήρχε ο ανάλογος χρόνος. Αλλά αγαπητοί και αγαπητές, σήμερα θα σας δείξω ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, δωρεάν, το Nitro Reader, μέσω του οποίου μπορούμε να κάνουμε φωτογραφίες σε οποιαδήποτε αρχείο, να το μετατρέψουμε σε PDF χωρίς κάποιο online πρόγραμμα ή πρόγραμμα της Adobe. Μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και επίσης κάποια άλλα πραγματάκια πάνω σε αυτό το PDF που θέλουμε να φτιάξουμε για να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αφού λοιπόν γίνει εγκατάσταση, θα σας έχω και link κάτω από το βίντεο για να μπορείτε να το κάνετε download. Μας βγάζει ένα quick start guide, καλό είναι να τον ακολουθήσετε κι εσείς. Βλέπετε ότι μας βοηθάει στην δημιουργία των PDF, να δημιουργούμε πάνω από 300 διαφορετικούς τύπους PDF χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικές εναλλαγές. Η μία είναι το Create from File, το Print to PDF και το Drag and Drop. Εύκολα και τα τρία. Το καλό μπορεί ήταν review. Μπορούμε να κάνουμε pen and paper με ένα range of easy to use digital collaboration tools. Αυτό το δούμε σε λιγάκι, αυτό που σας έλεγα πριν. Sign and share. Μπορείτε να συνδεθείτε και να βάλετε τα αρχεία σας στο Quick Sign για να έχετε μία handwritten signature. Password protect. Πολλά προφίλ multiple profiles με προστατευτικό κώδικα μπροστά για να είστε ήσυχοι και φυσικά το sharing και το support. Έχουμε το κανάλι του YouTube, το Nitro Reader on YouTube, για να το δούμε ποιος είναι ο αγαπητός. Έχει και αυτός βλέπω κανάλι, του κάνουμε και ένα like. Κάντε και εσείς αν θέλετε like και στη δική μου σελίδα αλλά και στη δική του αγαπητού εδώ που σας προσφέρει αυτό το πρόγραμμα δωρεάν. Σας έχει εδώ αναλυτικά και κάποια βιντεάκια στα αγγλικά φυσικά για το πώς λειτουργεί. Εγώ όμως θα σας το πω στα ελληνικά και πάμε να δούμε πώς λειτουργεί. Λοιπόν, το πρόγραμμά μας είναι αυτό εδώ το λαμπρό που βλέπετε. Στα αριστερά έχουμε το file όπου μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο. Για παράδειγμα, πάμε computer, browse και ανοίγουμε ένα PDF τέτοιο. Μετρήσεις και προτάσεις. Αυτό είναι από έναν συνεργάτη μου. Όπως βλέπουμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε ένα add note πατώντας πάνω, το οποίο να εμφανίζεται εδώ, να γράψουμε είμαστε πολύ ευδιάθετοι πάρα πολύ ωραία. Στο options εδώ μπορείτε να κάνετε ένα reply ή να κάνετε paste κάποιο έτοιμο κείμενο. Μεταφέρετε όπου νομίζετε εσείς καλύτερα το sticky note. Όσα περισσότερα πατάτε, βλέπετε αριστερά και δεξιά, τόσα περισσότερα sticky note θα σας εμφανίσει. Σε κάθε PDF λοιπόν θα μπορείτε να έχετε την ανάλογη δημιουργικότητα στο κομμάτι αυτό. Έχουμε και το advanced search όπως και το view bookmarks on this document. Στο markup text μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα highlight text, βλέπετε, cross out text. Επιλέγετε λοιπόν το κειμενάκι που θέλετε και σας βγάζει αυτή τη διπλή γραμμή και το underline να σας βγάλει και μία γραμμή από κάτω. Έχουμε τρία διαφορετικά πραγματάκια δηλαδή. Το highlight text να μας τονίσει κάποιες λέξεις που θέλουμε, το cross out το σβήσιμο ουσιαστικά μίας λέξης και το underline. Στο type text μπορείτε να γράψετε τα κείμενά σας, να φτιάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς σας. Επιλέγουμε εδώ το μέγεθος, βλέπετε. Αν είναι lower case ή upper case, εμείς πατάμε upper case, βάλουμε λίγο κίτρινο για να καταλαβαίνουμε τι γράφουμε, τίποτα δηλαδή, ναι. Τέλος πάντων, συμπληρώνετε ό,τι θέλετε εσείς σε όποιο σημείο θέλετε πάνω στο PDF σας. Να κλείσουμε και μερικά sticky note. Ένα θέλουμε, πολύ ωραία, καταπληκτικά. Έχουμε λοιπόν και ένα έξτρα κειμενάκι εδώ, το οποίο μπορούμε να το φέρουμε όσο θέλουμε εμείς. Γράφουμε 5 λόγια τα οποία είναι ανάλογα για την παρουσία μας. Φυσικά μπορούμε να ανοίξουμε και άλλα κείμενα, βλέπετε. Όσες φορές πατάτε για να ανοίγετε κουτάκια,
θα σας ανοίγουν και άλλα κείμενα. Από το χαρακτήρα, το word και το line, να δημιουργήσετε και να φτιάξετε τις γραμμές σας και μόλις τελειώσετε πατάτε δεξιά το finish. Το quick sign είναι αυτό που λέμε με το manage signatures. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ουσιαστικά handwritten signature. Παράδειγμα. Η οποία θα εμφανίζεται σε κάθε PDF που θα δημιουργούμε. Αν θέλουμε password protect, δημιουργούμε ένα password, τον πληκτρολογούμε δύο φορές, πατάμε OK, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση από κανέναν άλλον, μόνο από εμάς για το συγκεκριμένο PDF, και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και αυτή, μπορούμε να κάνουμε ένα create from file, αυτό που είδαμε στην αρχή, fast PDF creations. Παίρνουμε ένα φάκελο λοιπόν, τον δημιουργούμε αυτόματα σε PDF, σε smaller, medium ή large size, ή δημιουργούμε το custom που θέλουμε. Folder of original file, specific folder asked during the process. Αυτά αφορούν το συγκεκριμένο φάκελο. Από εδώ σας έχει κάποιες επιλογές αν θέλετε να κάνετε την upgrade έκδοση, να σε δημιουργείτε create PDFs από 200 φάκελους και πάνω format, scan paper into searchable PDFs, combined and edit existing PDFs ή create and customize PDF forms. Για περισσότερα θα σας πετάξει στην σελίδα αυτή για να δείτε περισσότερες πληροφορίες, να επικοινωνήσετε με την sales team, να δείτε τα έξτρα προνόμια που έχετε από προ και αριστερά με το δωρεάν, το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς. Για τη δικιά μου προσωπική δουλειά είναι ό,τι πρέπει. Από εδώ κάνετε extract όσα images έχετε δημιουργήσει και ολοκληρώνουμε λοιπόν, πατάμε save as. Ερχόμαστε στο desktop, βλέπετε έχουμε μόνο PDF επιλογή γιατί το πρόγραμμά μας είναι μόνο για PDF, πατάμε αποθήκευση, εδώ θα πατήσουμε 1 και αυτομάτως θα μας το κάνει και άνοιγμα, να το Nitro Reader, μας το έχει αυτόματα εκεί που θέλουμε, με τις μετρήσεις και προτάσεις και όλες τις άλλες σελίδες οι οποίες δεν τις έχουμε πειράξει φυσικά, σας έδειξα ένα παράδειγμα. Έτοιμο λοιπόν για να χρησιμοποιηθεί ξανά με τα markup texts, με τα οτιδήποτε άλλο, με τα κειμενάκια μας και οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως να το κάνουμε print και share οπουδήποτε θέλουμε εμείς. Το τονίζω το document protection στο PDF καθώς το θέλει πολλοί κόσμος, να έχει αρχεία δηλαδή τα οποία είναι προστατευμένα στον υπολογιστή του ή σε κάποιον σκληρό δίσκο από σοβαρές δουλειές που κάνει ή οτιδήποτε άλλο ασχολείται. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε μία ακόμη παρουσίαση. Είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα, δωρεάν και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε να δημιουργείτε PDFs όπως και να τα επεξεργάζετε εντελώς δωρεάν από το Nitro. Μείνετε συντονισμένοι, κάντε subscribe στο κανάλι για να ενημερώνεστε και για τις επόμενες παρουσιάσεις.